as well. A seed is being planted. Now, if you're a younger person and you στον καύσωνα λοιπόν, ποτίζουμε μόνο με δροσερό νερό. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ποτίζουμε στις 12 ώρα το βράδυ. Τις 2. Δεν έχει σημασία. Προτιμάμε στάγδιν στις ρίζες. Προτιμάμε να μην κουρεύουμε. Για να επιβιώνουν τα ευθράστα φυτά μας, όπως είναι αυτός ο άνηθος στο κολοκυθάκι μου δίπλα, που έχει μόλις βγάλει τα πρώτα του λουλουδάκια. Και ήρθε το καύσωνα, όλα καλά, παντζαράκι εδώ πέρα. Επισκιάζουμε το έδαφος με ό,τι υλικά έχουμε. Κάπου έχω βάλει άχυρα, κάπου έχω φύλλα, κάπου υπάρχουν τέτοια φυτά από πάνω που μπορεί να τα πατήσω, αλλά τα αφήνω εκεί. Δεν κουρεύουμε, δεν κάνουμε chop and drop. Δεν βάζουμε λιπάσματα. Δεν κάνουμε τίποτα που θα αλλάξει οτιδήποτε στην ταχύτητα ανάπτυξη που έχουν ήδη τα φυτά. Γιατί τώρα είναι 11 Ιούνιου. Είναι η σεζόν που μεγαλώνουν όλα. Καλαμπόκια, τον πιναμπούρ, οδόχρονα κάτι που σποριάζει, δεν ξέρω, είναι κορίαντερ, μαϊντανός, κολοκυθάκια. Οπότε, ποτίζουμε μόνο με δροσερό νερό, ακόμα και αν αυτό σημαίνει το κάνουμε στις 2 ώρα το βράδυ. Φροντίζουμε να υπάρχει σκίαση για να μην εξατμίζεται το νερό. Δεν κόβουμε τα φυτά που σκιάζουν όλα τα άλλα φυτά, ακόμα και αν πιστεύουμε ότι μειώνει η ανάπτυξή τους. Στον καύσωνα δεν θέλουμε ανάπτυξη. Δεν θέλω να κόψω, ας πούμε, αυτή την κοία, να κόψω τα πάνω φύλλα και να βγουν μωρά φύλλα που θα πεθάνουν κατευθείαν, γιατί μπορεί να σοκάρει όλο το φυτό αυτό. Οπότε τι κάνω. Αυτό, ας πούμε, σκόπευα να το κόψω και να το βάλω κάτω. Πέθανε το γατί μου, καθυστέρησα να το κάνω. Ήρθε ο καύσωνας. Οπότε δεν κάνω τίποτα. Ποτίζω. Ωραία. Μαλτσάρο με φύλλα, άχυρα, φιωκί και κάνω σίγουρο ότι δεν κάνω τίποτα επεκτατικό. Αν υπάρχει τρόπος για σκίαση του κήπου με μεγάλα πράσινα σκίαστρα που βάζω σε μεγάλες χωρητικές θέτειες, στα πιο ευαίσθητα φυτά είναι καλό. Κάποιοι άνθρωποι παίρνουν τα φυτά τα οποία ξέρουν θα βγάλουν σπόρο και με τη ζέστη θα την παλέψουν, όπως είναι εδώ πέρα, ας πούμε, οι μουστάρδες μου και τα τέτοια μου, το βλέπω, οπότε μπορώ να τα βγάλω και να τα χρησιμοποιήσω σε σαλάτες, να τα κάνω τουρσιά, τα ραπανάκια μου και αυτά που έχουν μεγαλώσει. Τα άλλα δεν τα πειράζω. Μπορείς να μαζέψεις πριν έρθουν τα 45 άρια, ό,τι μπορείς να σώσεις για να τα κάνεις τουρσί, να τα μαγειρέψεις, να τα αποξηράνεις, οτιδήποτε κάνεις. Μέσα στο θερμοκήπιο, τι κάνουμε, μέσα στο θερμοκήπιο, έχουμε τις πέτρες, βρέχουμε τις πέτρες για να αυξηθεί το επίπεδο της υγρασίας. Βρέχουμε τις πέτρες, εξατμίζονται. Έχουμε απλώσει πανιά, τα οποία βρέχω συνέχεια, εδώ πέρα φαίνεται ότι στάζει κάτω. Ωραία, βρέχω τις πέτρες, ψεκάζω τα φυτά που δεν την πολυπαλεύουν γιατί είναι τροπικά, μπανάνες. Μπανάνες, βρέχω τις πέτρες για εκπνοή και δροσιά. Βάζω πανιά μπροστά στα ανοίγματα του θερμοκηπίου. Έτσι ώστε ο αέρας μπαίνει μέσα να πέφτει λίγο η θερμοκρασία του περνώντας το πανί. Και οπότε ξατμίζεται τελείως και στεγνώνει, που είναι αρκετά συχνά δυστυχώς. Θα ξαναβρέχω. Βρέχω λοιπόν τις πλάκες, ψεκάζω τα φυτά μου. Οι πέτρες καθυστερούν λίγο την εκπνοή. Οπότε η θερμοκρασία έξω στη σκιά. Πίσω. Σήμερα Τρίτη, 11 Ιούνιου, είναι 31 βαθμοί στη σκιά. Στον ήλιο δεν το συστάω, ήλιο, τέλος πάντων, ό,τι υπάρχει κάτω από αυτή την ψέκα, βλέπουμε.
Μέσα στο θερμοκήπιο όμως, σε κάποια φάση είχε φτάσει η υγρασία στο 25%, που είναι πάρα πολύ χαμηλά, πολλά μπορούν να χαθούν έτσι. Τώρα έχει ανέβει σχεδόν στο 40. Ωραία. Επίσης είναι εδώ πάλι στους 30 βαθμούς. 30 και πολύ λίγο, ούτε μισό. Οπότε βρέχουμε, έχουμε βάλει σκίαστρα. Δεν φαίνεται ότι σκιάζουν, αλλά σκιάζουν πολύ καλά. Δεν τα είχαμε βάλει πολύ καλά, γιατί λέγαμε να παίρνουν και λίγο φως στις μπανάνες, να μεγαλώσουν. Δεν είχαμε ιδέα τι ερχότανε. Σκίαστρα. Okay. Αν κάποιος μπορεί να βάλει σκίαστρα στον εξωτερικό του κήπο, εννοείται το κάνει. Οπότε θέλουμε σκιά, νεκρή ύλη, φύλλα, ξύλα, άχυρα, οτιδήποτε στο έδαφος. Δεν κουρεύουμε τίποτα, δεν κλαδεύουμε τίποτα. Και όποτε έχουμε την ευχαίρεια να έχουμε δροσερό νερό, ακόμα και στις 12 το βράδυ, στις 6 το πρωί, όποτε μπορεί ο καθένας, αν δουλεύει, ψεκάζουμε για να δώσουμε ζωή λίγο με δροσερό νεράκι και στις ρίζες και στα φύλλα που την παλεύουν δύσκολα. Βλέπουμε αυτό το φύλλο εδώ, τούμπανο. Αυτό το φύλλο δίπλα στην πέτρα που ανεβάζει τρελές θερμοκρασίες η πέτρα, καμένο. Okay. Οι δυο νιώθουν εδώ πέρα, όλα καλά. Τι άλλο κάνουμε? Μαζεύουμε ότι είναι έτοιμο. Έχω μαζέψει όλα τα ντοματίνια που είναι κόκκινα. Τα μαζεύω σε αυτό το στάδιο και πιο νωρίς, να βρω ένα χαρακτηριστικό, αυτό το στάδιο του χρώματος. Ελάχιστα πορτοκαλοκίτρινο, αλλά κυρίως πράσινο. Το μαζεύω με το κοτσανάκι του αυτό, έτσι, κλακ, με το κοτσανάκι να μένει πάνω. Μαζί με αυτά τα πιο κόκκινα. Ωραία. Τα βάζω σε πλαστικά δοχειάκια μέσα στο θερμοκήπιο. Θα δείξω τι μάζεψα σε αυτά τα χρώματα χθες το πρωί, Δευτέρα, και τώρα τα περισσότερα είναι ήδη κόκκινα. Ωραία, τα βάζω εδώ να αερίζονται. Αυτό δεν αερίζεται, αλλά τα άλλα έχουν τρύπες από κάτω και από πάνω, και κάθε τόσο παίρνω, τα ξεχωρίζω τα κόκκινα, τα πηγαίνω για αποξήρανση και αφήνω τα πράσινα με τα καινούρια που μάζεψα. Πράσινα, κίτρινα μας αρέσουν, πορτοκαλί, κόκκινα, μαζεύονται. Τα φυτώρια εδώ ψηλο δύσκολα, αλλά δεν μπορώ να βάλω και μωρά φυτώρια τις ντοματούλες μου και τα φασολάκια μου, τα όμορφα, τα ντόπια, να ρισκάρω να τα βάλω μέσα. Οπότε, τι κάνω? Έχω τη σκίαση, ξαναλέμε, άχυρα, στραουλίτσες μου, σπαράκια μου, ψεκάζω πολύ νωρίς το πρωί, 5 το πρωί μπορεί να σηκωθεί κάποιος, 1 το βράδυ αν δουλεύει βράδυ και το έχει. Βασίλη και η Χαρού παλεύουνε και μπορούμε στους 40 βαθμούς στον ήλιο να διατηρήσουμε κάποια πράγματα. Τώρα το λέμε, αυτό είναι Τρίτη. Θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή, το Σάββατο που θα έχει τελειώσει ο καύσωνας, να δούμε όντως πώς πήγαν τα σχέδιά μας. Ντοματούλες, ξαναλέω, μπορώ να μαζέψω τέτοιες πριν τον καύσωνα, αν φοβάμαι. Κόβω το κουτσάνα. Να, και okay, έπεσε αυτό. Μαζεύω και αποθηκεύω και θα τις αποθηκεύσω. Ό,τι είναι κόκκινο, ο καύσωνας είναι ιδανικός για αποξήρανση. Πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν, πολλά ζώα, πολλά πλάσματα, ίσως και εμείς, θα δείξει. Αλλά έχουμε εδώ αποξήρανση, είναι μια πολύ καλή δουλειά για τον καύσωνα. Μια άλλη είναι να μαζέψεις ό,τι είναι χλωρό και θες να συντηρήσεις, π.χ. αμπελόφυλλα, τώρα που είναι ακόμα ψηλοτρυφερά, που θα το κάνω ακριβώς μόλις κλείσω το βίντεο. Θα κάνεις ντολμαδάκια, τα βάζεις τουρσί από μόνο τους και κάνεις ντολμαδάκια όποτε γουστάρεις μες τη χρονιά. Θα τα βγάλω όλα αυτά για να τα σώσω, γιατί το μόνο που θα γίνει θα είναι να καταστρέφουν όλα όπως αυτό εδώ. Οκ, okay, τίποτα. Κάτι άλλο που μαζεύω μανιωδώς αυτές τις μέρες είναι τα raspberries, τα σμέουρα. Τα βάζω σε ένα βαζάκι, μαζεύω κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Μαζεύω κάθε πρωί και μέχρι το βράδυ έχουν κοκκινήσει αυτά. Αυτό είναι λίγο άγχουρο για τώρα. Το είναι πιο λευκή η πλευρά, το αυτή πιο κόκκινη. Το βράδυ θα είναι super κόκκινο, θα είναι έτσι. Μαζεύω αυτά δύο φορές τη μέρα. Νωρίς το πρωί και το βράδυ, τα βάζω στο ψυγείο και μετά τα χρησιμοποιώ. Γιατί μετά τον καύσα δεν ξέρω αν θα ξαναβγούνε σμέουρα. Ίσως άμα βρέξει, θα δείξει. Αυτά κάνουμε στον κήπο. Μαζεύουμε ό,τι θέλουμε να διατηρήσουμε, ό,τι θέλουμε να αποξηράνουμε. Για φυτά που είναι ανθεκτικά, έτσι όπως τα μπέλη. Για οτιδήποτε άλλο προσπαθούν να πειράξουμε τίποτα, κάνουμε εδαφοκάλυψη στους διαδρόμους μας, αν έχουμε δυνατότητα, με άχυρο, με φύλλα, οτιδήποτε έχουμε στα μικρά φυτά μας, δροσερό νερό, κατά προτίμηση τις ρίζες,
Σκίαση, αν είχα τη δυνατότητα μπροστά από το θερμοκήπεδο να τράβαγα ένα μεγάλο πράσινο και να σώζα όλο τον κήπο, θα ήταν τέλεια. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Οι άνθρωποι πρέπει να πίνουν πολλά υγρά. Τα υγρά πρέπει να έχουν κάποια μέταλλα μέσα, ίσως μέλι, λεμόνι, κάποια βότα να έχουν μέταλλα. Αν θες αντί για τσάι να φτιάξεις ένα τσάι Λουίζα και να το βάλεις στο ψυγείο και να έχεις μια κατσαρόλα παγωμένο τσάι και να πίνεις. Καλύτερο, ιδιαίτερα για ανθρώπους που υδρώνουν πάρα πολύ, ηλικιωμένους, παιδάκια. Λεμόνι, μέλι, ό,τι λαχανικά και φρούτα μπορούμε να τρώμε, σαν σαλάτες, οτιδήποτε δροσερό και ρουσιστικό που έχει προσθέσει μέταλλα. Και τα ζωάκια μας είναι πολύ σημαντικό. Να, αυτό το ζωάκι, ας πούμε, είναι πανηλήθιο. Αυτό εδώ το ζωάκι κάθεται εκεί, τώρα έχει σκιά. Μπορεί να τον πάρει ύπνος βαθιά. Όταν ο ήλιος θα έρθει εδώ πέρα, θα πρέπει να τσεκάρω. Είναι καλά το ηλίθιο ζωάκι? Έχει σκιά? Είναι ο σκύλος μου, ας πούμε, στη σκιά έχει πιει καθόλου ο σκύλος μου? Έχει ξεχαστεί? Εδώ έχει κάτι καβάτζες για ζωάκια, ας πούμε. Αλλά πρέπει να είμαστε συνέχεια οι πιο μάχημοι από εμάς. Συνέχεια alert, για να μπορούμε να βοηθήσουμε τα ζώα μας και τα φυτά μας. Αν έχουμε παππούδες κοντά μας, αν έχουμε παιδάκια. Αυτά τα δέντρα δεν νιώθουν χαροπιές, δεν νομίζω θα πάθουν κάτι με τον καύσωνα. Και το πιο σημαντικό είναι σκίαση, δροσερό νερό, υγρασία, όχι πολλές αλλαγές, όχι λίπανση. Αυτά, και ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε και ο κήπος να περάσει τη λιγότερη δυνατή ζημιά. Να συνεχίσει να μας δίνει άπειρες ντομάτες και τρόφιμα για τις σαλάτες μας και χαρά. Καλή επιτυχία σε όλους, ψυχραιμία, ξεκούραση, λίγες κινήσεις, πολλά υγρά, πολύ ύπνο.